Γεια σας, 15 Νοεμβρίου και είπα να δείξω τις ορχιδέες, μερικές που είναι ανθισμένες, γιατί θα πανθήσουν σύντομα κάποια και είπα να δείξω πριν να πανθήσουν, καλύτερα να δείξω φρέσκα παρά όταν θα είναι μαραμένα. Εδώ είναι μαξιλάρια πίκτα, δεν είναι δικό μου κατόρθωμα. Ήρθε με δύο λουλουδάκια, μου σχολάει όλος ο τόπος εδώ, στη βεράντα, πολύ ωραίο άρωμα και κρατάει τώρα πάνω από 2 εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει και πόσο ήταν ανθισμένη, αλλά πάρα πολύ συμπαθητικό και αρωματικό φυτό. Τώρα είναι η περίοδος που με νευριάζει πάρα πολύ, πρέπει να ελαττώσω το πότασμα και πάντα μπερδεύομαι πότε πρέπει να ελαττώσω, πότε να συνεχίσω. Μέχρι και σε μερικές γλάστρες που έχει κοκοφίνικα βγήκε λίγο μούχλα, αλλά θα την καταπολεμήσουμε. Θα ελαττώσουμε το πότασμα και θα αερίζονται καλύτερα οι γλάστρες. Bulbophyllum Rothschildianum απανθίζει, φαίνεται κιόλας ότι απανθίζει. Θα βάλω ένα μικρό κομματάκι βίντεο που ήταν φρέσκος και όμορφος, πάνω από 2 εβδομάδες λίγο κρατάει νομίζω. Θα βάλω ένα, όπως είπα, κομματάκι βίντεο που ήταν φρέσκος και έχω και μία έκπληξη. Αν θυμάστε, εδώ υπήρχε ένα αμφοφόρο στέλεχος, το οποίο το φυτό αποξέρανε, εγώ έφταιγα, δεν ξέρω γιατί, αλλά από την άλλη μεριά, δεν θέλω τώρα να σηκώσω τη φλούδα, βγαίνει άλλο αμφοφόρο στέλεχος. Αυτό ήταν Bulbophyllum Rothschildianum. Εξακολουθεί να ανθίζει Purple Martin, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι παλιό αμφιφόρο, ότι είναι τελευταίο λουλουδάκι. Έχει ακόμα ένα πιο μικρό αμφιφόρο. Αν και σε αυτό εδώ αμφοφόρο, το τελευταίο μπουμπουκάκι ξεράθηκε. Δεν θα συνεχίσει την αμφοφορία τώρα, θα περιμένουμε άλλα. Ή από τους ίδιους βλαστούς, από αμφοφόρα στελέχη ή καινούριος αμφοφόρος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ή κρύο ή κάτι δεν τον άρεσε. Το έχουν τσιμπήσει και έντομα, είχε και λίγο βακτηριδιακή προσβολή, αλλά την θεραπεύσαμε. Και τελευταίο λουλουδάκι στο Paphiopedilum concolor έπεσε μάλλον και το προτελευταίο, έχει ακόμα ένα μπουμπουκάκι αλλά δεν ξέρω αν θα ανθίσει. Άνθισε πάρα πολύ καιρό, πολύ ωραίο φυτό, όμορφο και μακροχρόνια αμφιφορία έχει. Βέβαια και η δεύτερη ροζέτα ετοιμάζει να βγάλει κάτι, αλλά θα δούμε. Και εδώ είναι η αιτία που σας δείχνω σήμερα και όχι στο τέλος του μήνα, είναι όπως το λέω Dendrobium Regga. Κοιτάξτε, πολύ αστείο φυτό. Βέβαια άνθησε μόνο ένα λουλουδάκι και αρχίζει και κλείνει, όχι ότι ήταν πάρα πολύ ανοιχτό, είναι έτσι μισόκλειστο ας πούμε, δεν ξέρω ή κρύο ή γενικά μήπως ανθίζει τόσο λίγο, σύντομη αμφοφορία έχει. Μου φαίνεται ότι αρχίζει και απανθίζει, αν και ακόμα δεν δείχνει. Αρωματικό, μυρωδιά είναι έτσι φρουτώδης, απαλή πολύ, συμπαθητικό φυτό. Δεν είναι πολύ έντονη μυρωδιά, πρέπει να πας πολύ κοντά, αλλά μου σχολάει και αυτό. Ονομασία θα γράψω. Βέβαια, άνθηση μόνο από ένα ψευδοβολβό, αν και έχει αρκετούς ψευδοβολβούς, με σακολάκια από πού πρέπει να βγουν τα μπουμπούκια. Περιμένουμε. Και τελευταίο Dendrobium Excel. Ξανάνθησε, είχα σπάσει ένα λουλούδι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου ανθίζει ένα-ένα, όχι όλο μαζί. Έχει και άλλα μπουμπούκια. Αυτό μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Όχι άσχημη μυρωδιά, γλυκιά και πολύ δυνατή. Λουλουδάκια δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά επίσης συμπαθητικά, λευκά και αρωματικά. Αυτό ήταν Dendrobium Excel. Και αυτό πολύ αστείο, σαν χορτάρι.
Αυτή ήταν η αφοφορία μέχρι τη μέση Νοεμβρίου. Σας έδειξα. Θα δούμε τι θα μας ανθίσει στο τέλος του μήνα. Ευχαριστώ.